Θέλω να θέσω ζητήματα. Λοιπόν. Τα έχουμε πει και την τελευταία φορά. Ωραία. Όλη αυτή η καλή περιπέτεια με την πολιτιστική πρωτεύουσα μας άφησε μια παρακαταθήκη, είπατε. Βεβαίως. Εγώ την παρακαταθήκη ως μηχανικός θα επιμείνω να τη δω χειροπιαστά. Έχουμε δύο μεγάλες ανοιχτές πληγές. Δεν έχουμε ένα νέο καλό θέατρο και περιμένω να το δούμε. Και δεν έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο το αρχαίο μας θέατρο που είναι το. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα σας πω. Εγώ θα σας πω ότι η Λάρισα είναι πόλη του πολιτισμού. Είναι λοιπόν μια ανοιχτή πόλη που και σε αυτόν τον τομέα έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και έχει να κάνει και ακόμα περισσότερα. Καταρχήν, οι πολιτιστικές μας υποδομές, όσο διάστημα τις γνώρισαν οι άνθρωποι που ερχόταν εδώ με τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας, είναι εξαιρετικές. Προφανώς. Είναι από τις πάρα πολύ καλές έως άριστες που υπάρχουν σε δήμους της χώρας. Και το θέατρό μας και το δημοτικό μας. Τα πάντα και δεν τα ξέρουν. Οι συμπολίτες μας δεν είναι η ώρα να τα. Όμως υπάρχουν δύο. Και ξαναθυμηθήκα και τη φιλαρμονική μας με την Φιέστα της ΑΕΛ και πράγματι μου είπαν ότι έχουμε μια πολύ καλή φιλαρμονική μπάντα. Η φιλαρμονική του Δήμου είναι μια παλιά κατάσταση η οποία συνεχίζεται και θα βελτιωθεί και ακόμα περισσότερο γιατί τις μέρες αυτές λύσαμε και ορισμένα προβλήματα εργασιακά των ανθρώπων που είναι στην φιλαρμονική. Αρχαίο θέατρο, λοιπόν. Το αρχαίο θέατρο είναι η υπόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας. Για μας δεν είναι υπόθεση μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας. Έτσι ήταν μέχρι πρότινος. Εμείς έχουμε εμπλέξει με ειδικές συνεδριάσεις στο Δήμο από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ψηφίσει ήδη προγραμματική σύμβαση δική μας ανάμεσα σε εμάς, στην Περιφέρεια και στην Εφορία, για να χρηματοδοτήσουμε τα έργα του θεάτρου με 300.000 ευρώ. Στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι ότου ο Περιφερειάρχης, όπως το έχει υποσχεθεί, να εντάξει στην ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή που σχεδιάζει και νέα χρηματοδότηση του θεάτρου. Εμείς δεν θέλουμε να διακοπεί το έργο και έχουμε βάλει ένα στόχο. Το καλοκαίρι του 2018 να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια εξαιρετική παράσταση χωρίς πλαστικές καρέκλες μέσα στο θέατρό μας. Είναι στοίχημα, δεν είναι μόνο στοίχημα για τον πολιτισμό, είναι ανάπτυξη για την πόλη. Γύρω από την υπόθεση αυτή ενός φεστιβάλ θεάτρου, για παράδειγμα αρχαίου θεάτρου στη Λάρισα, κινούνται πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε δηλαδή τουρισμός, να είναι ο τουρισμός ανάλογο μας, με οι ξενοδοχειακές μονάδες, να τα εστιατόρια μας. Ναι, αυτό βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα και έχει την ιδιομορφία, την καλή ιδιομορφία, να είναι το μόνο στα Βαλκάνια που είναι μέσα στο, στο κέντρο, στον ιστό της πόλης, 150 μέτρα από την κεντρική πλατεία της πόλης. Όλοι όσοι βλέπουν, πραγματικά βλέπουν ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτι εξαιρετικό. Έχουμε μπλέξει το Δήμο, λοιπόν, συνεργαζόμαστε άψογα με το Υπουργείο και με την τοπική εφορία και νομίζουμε ότι και με τη συνεργασία της Περιφέρειας θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Εγώ για να το, από την, να σας πω το εξής, από την, το, θέατρο από το φάκελο και τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας είχαμε πει και ζητούσαμε 25 στρέμματα με τις τρεις μεγάλες αποθήκες από το Εθιάγε για να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό χωριό. Κατά τα αυτά που συνηθίζονται στην Ευρώπη, παλιές αποθήκες, αναπλάθονται, γίνονται εξαιρετικοί χώροι πολιτισμού κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εκεί κοιτώνες, να έρχονται καλλιτέχνες οι οποίοι μπορούν να σχεδιάζουν, να εκθέτουν παρόμοια, και τα λοιπά. Παρόμοια και τα λοιπά προγράμματα έχει αξιοποιήσει πολύ νωρίτερο ο Βόλος εδώ και 10-15 χρόνια. Λοιπόν, με προγράμματα αυτό, το, και αυτό λοιπά, το πράγμα, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, όπως σας είπα, ανήκει στο Εθιάγε. Δεν παίρνουμε μόνο τα 25 στρέμματα, παίρνουμε 250 στρέμματα. Σημαντικό. Έτσι, και διαμορφώνουμε μαζί με το πολιτιστικό χωριό και βοτανικό κήπο και όλες αυτές τις δράσεις που σας είπα νωρίτερα με το Μουσείο Εδαφών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κτλ. Θέατρο. Το προσκήνιο πολιτισμού. Το καινούργιο μας μεγάλο θέατρο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση. Δεν τα άφησα ποτέ έξω από τη στόχευση του να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται 10 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Κολάτ. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναζητούμε πηγές από πολλές μεριές. Έχω λαρισαίους που με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε βάλε κάτι στο νερό, να πληρώσουμε κάτι όλοι μας με την καλή τους πίστη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί και το ένα ευρώ να τον επιβαρύνει. Δεν το έχουμε υιοθετήσει, μας προβληματίζει όμως. Πάντως είναι ένας χώρος που πρέπει να ολοκληρωθεί, τα λεφτά είναι πολλά. Αναζητώ χρηματοδοτικές πηγές και άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το μεγάλο βήμα. Αν γίνει και αυτό, νομίζω ότι η Λάρισα συνολικά στις πολιτιστικές της υποδομές γίνεται μια πρότυπη πόλη. Πάντως, δεν έχει αφήσει τίποτα. Εγώ δεν θέλω να βγάλω με το ζόρι είδεση ότι θα μπει ένα ευρώ στο νερό. Ξέρω ότι το αναφερθήκατε σε παράδειγμα. Πείτε μου τη γνώμη σας, ναι, τι λέτε. Αλλά
Ξέρω κάτι άλλο ως μηχανικός. Ένα σκελετός ενός κτηρίου, όσο μένει μόνο στο ισόγειό του. Γεράζει, το ξέρω. Δηλαδή, εγώ ο ίδιος ξέρω. Γίνεται πλέον από επένδυση. Εγώ ο ίδιος ξέρω ότι μιλάμε για ένα κέλυφος. Ακριβώς. Γιατί κέλυφος είναι αυτό που έχει γίνει απ' έξω, δεν έχει επί της ουσίας μέσα. Δηλαδή, ίσως μετά από 5-10 χρόνια, λοιπόν, αν δεν έχει γίνει, να αξίζει περισσότερο να το κλείσεις παρά να το ξαναφτιάξεις. Οφείλω βέβαια να πω το εξής. Ήταν διαχρονικά η άποψή μου αυτή από τον καιρό που ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δεκαετία του 1980. Και δεν έπρεπε να γίνει έτσι, το ξέρω. Οι πόλεις πρέπει να έχουν τις υποδομές τους, την κάθε υποδομή τους, σε μια αντιστοιχία. Τα φαραωνικά έργα δεν ωφελούν. Όχι. Δεν ωφελούν. Έκαναν μια τεράστια προσπάθεια τότε να φτιάξουμε την Πινακοθήκη και κάνουμε μια επίσης τεράστια προσπάθεια σήμερα, έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο, να μπορέσουμε να τον στηρίξουμε οικονομικά. Τα έξοδα είναι τεράστια.